Γεια σας και καλώς ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 11 Αυγούστου του 2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξής. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι μόλις χτες ανέβηκε το 100ο βίντεο του κρυπτονέα και αυτό συνέβη χάρη σε εσάς που συνεχίζετε να υποστηρίζετε και να μεγαλώνουμε το community. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα 100 βίντεο συμβολίζουν ότι έχω κάτσει 100 μέρες και έχω κάνει καθημερινά ένα βίντεο γιατί βγάζω καθημερινά βίντεο και θέλω να δηλώσω ότι κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό το σερί. Δεν μπορώ επαόριστο να βγάζω βίντεο, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και δεν θα μπορώ να βγάλω βίντεο ή για μια μέρα ή για περισσότερες. Και το μόνο που θέλω να ελπίζω εγώ είναι να έχει συμβεί κάτι του τύπου ότι άργησα να ξυπνήσω και δεν προλάβαινα να βγάλω επεισόδιο και όχι κάτι πιο σοβαρό. Και συνεχίσουμε σε άλλα νέα με τον ιδρυτή της Terra Luna να υπάρχουν φήμες πλέον ότι έπαιρνε 80 εκατομμύρια σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με πηγές του FX Street, ο συνιδρυτής της Terraform Labs σε μηνιαία βάση έβαζε πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια σε Luna και USD στα δικά του πορτοφόλια και τα εξαργύρωνε κιόλας. Δεν τα κρατούσε απλώς, τα εξαργύρωνε. Και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει έρευνες κατά του Du Quan για να δει αν όντως πρόκειται για κλοπή χρημάτων ή όχι. Να πούμε ότι τα χρήματα τα έβαζε πριν την καταστροφή φυσικά του Luna και του USD και γίνονται πάρα πολλές ανησυχίες για το αν είναι έως και υπεύθυνος για την κατάρρευση των νομισμάτων του. Και μπροστά σε αυτές τις κατηγορίες, τι έχει να πει ο Du Quan? Λοιπόν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέει ότι αρνείται να αποδεσμεύσει τα αρχεία καταγραφής τα οποία θα δείξουν αν όντως αυτά τα χρήματα πήγαιναν στα πορτοφόλια του και για ποιους λόγους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εγγύρει πάρα πολλές ανησυχίες γιατί καθαρός ουρανός ως τραπέζι δεν φοβάται. Και εδώ πέρα βλέπω ότι ο κύριος Du Quan τις φοβάται, οπότε αυτό γύρει πάρα πολλές ανησυχίες ότι ίσως είναι ένοχος και φυσικά γύρει ανησυχίες και για το community, γιατί ένα νόμισμα για να παραμένει ισχυρό πρέπει να έχει και ένα ισχυρό community και αν το community χάσει πίστη στο νόμισμα, το νόμισμα όπως καταλαβαίνετε θα πέσει και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό για το καινούριο Terra Luna 2. Και συνεχίζουμε σε θετικά νέα για το Optimus. Το θέμα με τη λάθος αποστολή νομισμάτων σε λάθος διεύθυνση φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα αίσιο τέλος. Λοιπόν, ο hacker είχε πάρει 20 εκατομμύρια OPT, το νόμισμα του Optimus. Και από αυτά κράτησε το 1 εκατομμύριο, άλλο 1 εκατομμύριο το έστειλε στον ιδρυτή του Ethereum και τα υπόλοιπα τα έστειλε πίσω στο Optimus. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Optimus έχει έρθει σε επαφές με τον Vitalik και θα πάρει πίσω και το 1 εκατομμύριο που το έστειλε ο hacker. Οπότε έχουμε ένα αίσιο τέλος για το Optimus εν τέλει. Και πάμε στη Mastercard. Η γνωστή κάρτα έχει κάνει συνεργασία με διάφορα ανταλλακτήρια NFT και πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χρεωστικές και τις πιστωτικές σας κάρτες ώστε να αγοράσετε NFT. Τι καλύτερο να δώνεις cash, ευρώ ή δολάρια, ό,τι θέλει ο καθένας για να αγοράσεις NFT παρά να δώνεις τα κρύπτο σου. Ειδικά με τον πληθωρισμό που στην Ελλάδα έχει πάει στο 11% και στην Αμερική έχει ανέβει, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τα ανταλλακτήρια που υποστηρίζει η Mastercard είναι το Immutable X, Candy Digital, The Sandbox, Sparring και Nifty Getaway. Και μιας που έπιασα στο με τον πληθωρισμό, όπως είπα, ο πληθωρισμός στην Αμερική έχει ανέβει. Ήταν 8,6, έπεσε στα 8,3 και οι αγορές έπεσαν. Γιατί έπεσαν? Επειδή περίμεναν 8,1. Και τώρα από το 8,3 έχει πάει πάλι στο 8,6 και είναι φυσικά ο ψηλότερος που έχουμε δει από το 1981. Και όλες οι αγορές, και κυρίως οι αμερικάνικες που είναι και αυτές που ακολουθούμε όλοι, έχουν κατρακυλήσει. Nasdaq, ο τεχνολογικός δείκτης, είναι μείον 3,5%. Ο S&P 500, 500 ισχυρότερες εταιρείες στον κόσμο έχουν δει πτώση κοντά στα 3%, αλλά το Bitcoin κρατάει πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα η κρυπτοαγορά κρατάει μπροστά σε αυτόν τον όλεθρο που έχουν οι υπόλοιπες αγορές. Το Bitcoin κρατάει στις 29.000 δολάρια. Είμαστε ακόμα στα support μας, δεν τα έχουμε σπάσει και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα ναι, μεν πέφτουνε, αλλά μπροστά σε αυτά τα νούμερα η πτώση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Κρατάνε πάρα πολύ καλά κι αυτά. Οπότε, μέχρι στιγμής που καταγράφει τουλάχιστον αυτό το βίντεο, η κρυπτοαγορά κρατάει δυνατή και κυρίως το Bitcoin κρατάει δυνατό. Φυσικά μπορεί να κλείσω το επεισόδιο και να έχω πτώσει 10% και να μου λέτε τι στον κόρα καλές πάλι, μου έχει τύχει. Αλλά μέχρι στιγμής που καταγράφω αυτό το βίντεο, η κρυπτοαγορά κρατάει πάρα πολύ καλά. Και εμείς περιμένουμε τα νέα εξελίξεις για να δούμε για το πού μπορεί να κυμανθεί η κρυπτοαγορά. Και αυτά ήταν τα κορυφαία κρυπτονέα. Σήμερα 11 Αυγούστου του 2022. Να σας ενημερώσω ότι το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.